Κυρία Μαρολάκο, έχετε το λόγο. Το φορολογικό νομοσχέδιο μαζί με τις τροπολογίες αποτελούν ακόμα μια αντιλαϊκή, αντεργατική επίθεση, αφού περιέχει την κορυφαία πρόκληση κοροϊδίας της εθελοντικής φορολογίας, του πιο σκληρού, του πιο εκμεταλλευτικού, κερδοφόρου και κοσμοπολίτικου κεφαλαίου, του εφοπλιστικού. Γιατί, όπως είπε ξεκάθαρα ο κύριος Υπουργός, έτσι διαφυλάσσεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας. Βέβαια, από τις πλάτες της στιγνότερης εκμετάλλευσης των αυτεργατών και τις φοροαπαλλαγές από όλες τις κυβερνήσεις. Έτσι, με ένα νέο συνυποσχετικό εθελοντικής φορολόγησης μεταξύ κυβέρνησης εφοπλιστών, θα δίνουν, αν θέλουν, μισό ψίχουλο δήθεν για φόρο και εσείς θα συνεχίζετε να τους μπουκώνετε με καρβέλια που τα στερείτε από χιλιάδες ανθρώπους της φτωχολογιάς. Δίνετε συνέχεια στην νομή κοροϊδία με τη λεγόμενη εισφορά του εφοπλιστικού κεφαλαίου, ώστε να κρυφτούν τα ληστρικά προνόμια, που αυτό απολαμβάνει διαχρονικά από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, με επιδοτήσεις, ζεστό χρήμα, πάνω από 50 φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις, το αφορολόγητο πετρέλαιο, την πρόσφατη αναστολή των χρεών μέχρι το 2025 και ούτω καθεξής. Έτσι, οι εφοπλιστές υπόσχονται ότι θα δώσουν περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν στο 5% των εισαγόμενων μερισμάτων. Το αποφάσισαν στη Γενική του Συνέλευση τον περασμένο Ιούλιο. Κι όμως, κάθε χρόνο τους μπουκώνεται με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τις άγονες γραμμές και το μεταφορικό ισοδύναμο. Ποσά που δεν εγχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν παρακρατούνται, δεν συμψηφίζονται με οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Νόμος του 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τα λαϊκά νοικοκυριά. Και ας βάζουν οι εφοπλιστές τσουκτερές τιμές στα εισιτήρια, στα πλοία. Ακόμα επιδοτήσεις για την ενεργειακή κρίση και ας έχουν αφορολόγικο πετρέλαιο, όταν την ίδια ώρα τα περισσότερα σπίτια λαϊκών οικογενειών δεν έχουν να ζεσταθούν. Αποζημιώσεις για τον COVID και ούτω καθεξής. Όσο αφορά την κερδοφορία τους στα ύψη. Χαρακτηριστικά, πλοία με ελληνική σημαία αναβλώνονται για ένα ταξίδι για 400.000 δολάρια την ημέρα. Και θα ανέβει κι άλλο. Για να φορτώσει αμερικανικό, πανάκριβο και ρυπογόνο LNG προς την Ευρώπη. Βέβαια, ανάλογο συμποσχετικό είχε υπογραφεί και στη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, που προέβλεπε στην τριετία 2014-2016 οι εφοπλιστές θα κατέβαλαν περίπου 140 εκατομμύρια το χρόνο. Το 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μείωσε το συντελεστή από το 15% στο 10%. Ωστόσο, και από αυτά, ένα μέρος τους δεκάδες εκατομμύρια δεν τα έδωσαν οι εφοπλιστές, γιατί δεν υπήρχε ο μηχανισμός, όπως υπόθηκε από τον Υφυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών, και δεν διαψεύστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως και από την εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Επιτροπή εκφράστηκε η συμφωνία της με την κοροϊδία της νέας οικειοθελούς παροχής. Και μάλιστα, όπως είπε, είναι διατεθειμένη ακόμα και να το υπερψηφίσει, αρκεί ο συντελεστής να μείνει στο 10% για τα εισοδήματα επιμερισμάτων πλειοκτριών εταιριών που εισάγονται στην Ελλάδα. Βέβαια, είναι αντίφαση και κοροϊδία όταν στις αρχές της χρονιάς του 2022 όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ψηφίσατε από κοινού τη σύμβαση Ελλάδα-Σιγκαπούρης, που περιείχε ότι η φορολογία των ανώνυμων εταιριών θα είναι 5% στο πρότυπο της σύμβασης του ΩΣΑ. Άρα, έχετε ήδη συμφωνήσει. Τελικά,
εμπέζεται τον ελληνικό λαό όταν δήθεν ξυφομαχείται για τη φτώχεια και τα βάσανα του λαού. Μαζί φοροαπαλλάσσετε και ταυτόχρονα τους επιδοτείτε με ζεστό χρήμα τους επιχειρηματικούς ομίλους. Προωθείτε τους μαζικούς ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ποινικοποιώντας μάλιστα τη διαμαρτυρία. Ενισχύετε τους ομίλους των ΑΠΕ, εξασφαλίζοντας αμύθιτα κέρδη και ενεργειακή φτώχεια για το λαό. Και μια σειρά άλλα. Συνεπώς, αυτό που δέχεστε ως εθελούσια καταβολή εκ μέρους της ναυτιλιακής κοινότητας πρόκειται για φιλοδόρημα σε σχέση με τα μυθικά κέρδη των εφοπλιστών που η αξία του στόλου τους υπολογίζεται περίπου στα 160 δις δολάρια. Εξάλλου στην 20ετία 2000-2020 αυξήθηκε κατά 126% η χωρητικότητά τους, αποτελώντας το 54% περίπου τα 100% του ευρωπαϊκού στόλου και το 20% του παγκόσμιου. Και αν πάμε στο σήμερα, τα φορτία είναι χρυσάφι για τους εφοπλιστές στη σκιά του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Πραγματικά, χορό δισεκατομμύριων έχουν στήσει. Ακόμα διεκδικούν δισεκατομμύρια, χοντρό δηλαδή μερίδιο από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και εσείς, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνείτε σε αυτό. Για τις ανάγκες του λαού δεν περισσεύουν χρήματα, όπως σύγχρονα σχολεία, νοσοκομεία κλπ. Και σε ό,τι αφορά το άρθρο 107 του Συντάγματος που κατοχυρώνει να μην πληρώνουν φόρο οι εφοπλιστές. Στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 2019, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρότεινε την κατάργηση αυτού του άρθρου. Το αρνηθήκατε όλοι μαζί, παρέα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Για την ανάπτυξη του εφοπλιστικού κεφαλαίου ενδιαφέρεστε. Όλα αυτά αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα που στενάζουν από την ακρίβεια και πληρώνουν το 95% των φόρων που συμπεριλαμβάνονται και οι συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Ταυτόχρονα, τι έχουμε από Δεκέμβρη, τα λαϊκά νοικοκυριά θα πληρώσουν 400 με 500 εκατομμύρια ευρώ ως επιπλέον τόκους στις δόσεις των δανείων τους εξαιτίας των απανωτών αυξήσεων στα επιτόκια. Όταν πριν τις αυξήσεις, ένα στα τρία στεγαστικά δάνεια που είχαν ρυθμιστεί έχει ήδη κοκκινήσει εκ νέου. Στα κοράκια κατέληξαν επιπλέον δάνεια αξίας 8 δισεκατομμυρίων το πρώτο μόνο τρίμηνο αυτού του έτους. Η γκάμα των εκβιασμών και πιέσεων που έχουν στη διάθεσή τους με τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι πραγματικά ανεξάντλητη για να βγαταίνουν τα κέρδη τους. Μόνο μία τράπεζα αναμένεται στους επόμενους μήνες να ρίξει στην αγορά σπίτια αξίας πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η σαπίλα και η βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος που υπηρετείτε. Εσείς όμως μέσα από αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο τι κάνετε? Εκτός από τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, συνεχίζεται την αναστολή του ΦΠΑ στα κίνητα κατασκευής από το 2006 και μετά. Θυμίζουμε, η πρώτη κατοικία εξαιρείται ΦΠΑ. Συνεπώς κερδισμένος από την αναστολή είναι το κατασκευαστικό κεφάλαιο και ο κάθε μεγάλο επενδυτής στα κίνητα. Δηλαδή, γιγαντώνονται οι εταιρείες real estate και ιδιωτικές επενδύσεις. Ακόμα και το εφοπλιστικό κεφάλαιο επενδύει στο real estate, ειδικά τώρα που ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων. Χάνει όμως το κράτος σε έσοδα, γιατί τα χαρίζει. Το ίδιο συμβαίνει και με την παράταση αναστολής για φόρο υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που είναι 15%. Χάνει έσοδα το κράτος, τα χαρίζει για να κερδίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες στην αγορά πωλήσεων ακινήτων. Σαν εργαλεία είχαν αποδώσει κερδοφορία
Τα παρατείνετε λοιπόν, γιατί είναι κομμένα και ραμμένα στα συμφέροντα των επιχειρηματιών. Αλλά και η παράταση. Αναστολή στο δημόσιο του 5% στα νοσήλια, στις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, ευνοεί τους επιχειρηματίες αυτών των μονάδων. Πρόκειται για δωράκι με αναδρομική ισχύ, αφού εάν έχουν καταβληθεί θα συμψηφιστούν με οφειλές προς το δημόσιο. Στους επιχειρηματικούς ομίλους χαρίζεται, τη φτωχολογιά τη φορολιστεύεται. Σε ό,τι αφορά το ναυπηγείο του Σκαραμαγκά και τους εργαζόμενους, έχουν κερδίσει τελεσίδικα πολλές δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν. Οφείλετε λοιπόν να τους δώσετε όλες τις αποζημιώσεις και τα δεδουλευμένα τους και όχι να τα πετσοκόψετε. Εκβιάζονται να αποποιηθούν ένα σημαντικό μέρος από τα δεδουλευμένα τους και αυτό είναι ντροπή. Γιατί έμπειρους τεχνίτες και επιστήμονες τους πετάτε στο δρόμο. Πολλοί είναι πάνω από 58 ετών. Πού θα βρουν δουλειά? Απειλεί το Υπουργείο Εργασίας να υπογράψουν να αποποιηθούν τουλάχιστον 25 μήνες, παρά τη δικαστική δικαιοσύνη τους, διαφορετικά λέτε συμψηφισμό των χρημάτων με χρέη σε φορεία κλπ. Είναι απάνθρωπο. Ακατάσχετα είναι μόνο τα εκατομμύρια που δίνεται επιδότηση στους εφοπλιστές. Ντροπή. Επίσης, πρέπει να συμπεριληφθούν και να αποζημιωθούν και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία τροχαίου υλικού, δουλέψαν εκεί. Υπάρχουν και εδώ τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, αφού ουσιαστικά εργοδότης ήταν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Τελικά, εσείς δέχεστε τις δικαστικές αποφάσεις μόνο όταν είναι να βγουν παράνομες απεργιακές κινητοποιήσεις για το δίκαιο των εργαζομένων. Στις άλλες περιπτώσεις τις αγνοείτε. Αλλά και το κτήμα Καραθώνα είναι φιλέτο. Πολλοί το ρέγονται αν δεν το έχετε υποσχεθεί σε κάποιον μεγαλοκαρχαρία επενδυτή. Με την νομοθετική ρύθμιση που κάνετε, περνάει η κυριότητα από το ελληνικό δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ για να απελευθερωθεί, όπως λέτε, η αξιοποίηση του ακινήτου. Βέβαια, η συγκεκριμένη παραλία είναι μοναδική, μεγάλη, ελεύθερη, δίπλα στο ναύπλιο, είναι τουριστική περιοχή. Πηγαίνουν για κολύμπι, περπάτημα, εκδρομή και άλλα όλοι οι κάτοικοι του ναυπλίου και των γύρω περιοχών. Πρέπει λοιπόν να είναι στην υπηρεσία και στις ανάγκες όλης της κοινωνίας να το απολαμβάνει για ξεκούραση, διακοπές, αθλητισμό, ελεύθερα και σε κανέναν άλλον που θέλει να το αρπάξει για την κερδοφορία του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει 3 τροπολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι τώρα εξελίξεις. Μία για τη Λάρκο, απαιτώντας να σταματήσει εδώ και τώρα το έγκλημα της κυβέρνησης που συνεχίζεται από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και ετοιμάζεται να βάλει την ταφόπλακα σε βάρος αυτού του γίγαντα της βιομηχανίας της χώρας. Με τις ρυθμίσεις προβλέπονται να σταματήσει η διαδικασία της ειδικής εκαθάρισης της Λάρκο, καταργώντας την εξουσία του εκαθαριστή, εξασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας με πλήρη και σύγχρονα δικαιώματα για τους εργαζόμενους που έχουν μετρήσει δεκάδες νεκρούς για να την κρατήσουν όρθια. Ταυτόχρονα περιέχει ρυθμίσεις για τον εξυγχρονισμό και τη διασφάλιση της μέγιστης παραγωγικής δυνατότητάς της. Ωστόσο, απαράδεκτο είναι το άρθρο 4 της Υπουργικής σας τροπολογίας. Δίνεται την ευχέρεια στην ειδική διαχείριση για παράταση 30 ημερών στους εργαζόμενους της Λάρκο για να ολοκληρωθεί η εκποίησή της, χωρίς να μπορούν να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Δεν τους βγάζετε από την ασφάλεια, αλλά δίνετε παράταση σε αυτή. Εμείς σας καλούμε να διορθώσετε και να συμπληρώσετε το άρθρο με τα εξής στοιχεία. Πρώτον, οι συμβάσεις των εργαζομένων μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου μέχρι τη μετάβαση της επιχείρησης
και της επαναλειτουργίας της. Δεύτερον, να ανέβει στο πολλαπλάσιο το ποσό για τους συγγενείς των θυμάτων και να συμπεριλάβει και τα εργατικά ατυχήματα που δεν έχουν νεκρούς. Τρίτον, να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους εν ώψη εορτών και βεβαίως θα επανέλθουμε και στη δεύτερη ομιλία μας. Η δεύτερη τροπολογία που καταθέσαμε ζητά την κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα ήδη λαϊκής κατανάλωσης και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στην ενέργεια κλπ. Προσφέροντας μια στοιχειώδη ανακούφιση στα λαϊκά νοικοκυριά. Και η τρίτη περιέχει ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια των παλινοστού των ομογενών, προστατεύοντας τη μοναδική κατοικία τους, αφού μαζικά απειλούνται να την χάσουν. Ολοκληρώνοντας, καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο και καλούμε το λαό με βάση την πείρα τη ζωή του να μην συμβιβαστεί με τη χαμοζωή και τους κρύους χειμώνας που τους εξασφαλίζει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Και κυρίως, καμιά εμπιστοσύνη στα κόμματα που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, μπροστά στις εκλογές, καλλιεργούν τη μυρολατρεία με νέες αυταπάτες, επιδιώκοντας να πείσουν το λαό να μην αγωνίζεται, αλλά να εγκλωβίζεται η λαϊκή ψήφος στα ψευτοδιλήμματα της κυβερνητικής εναλλαγής. Γι' αυτό και ο λαός πρέπει να τους προσπεράσει, να τους βάλει απέναντι. Να δυναμώσει η διεκδίκηση μέτρων πραγματικής ανακούφισης από την ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις, σε σύγκρουση με τα προνόμια του κεφαλαίου, την εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς πολέμους και ανταγωνισμούς. Ενάντια στη στρατηγική των κοστολογημένων μέτρων και των δημοσιονομικών αντόχων, την οποία υπηρετούν όλοι μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Η λύση είναι μία, η ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Σε αυτό τον αγώνα πρωτοστατεί το ΚΚΕ. Η συμπόρευση μαζί του και η ενίσχυση παντού και στις επερχόμενες εκλογές σημαίνουν δύναμη και πνοή στις εργατικές λαϊκές διεκδικήσεις στις καθημερινές μάχες για να πάψει να πληρώνει ο λαός.